ακούσουμε, γιατί κάτι είναι μια μικρή καθυστέρηση. Να σας καλημερίσω όλους και να σας καλωσορίσω στην σημερινή μας εκδήλωση. Μια ημερίδα που έχει τον τίτλο «Τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονατράχων σε Ελλάδα και Κύπρο». Να καλωσορίσω ιδιαίτερα τον πρώην Υπουργό Σταύρο Καλαφάτη, τον Βουλευτή της Ένωσης Κέντρου Αριστείδη Φουκά, τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου Αντώνη Μαντρίτη, τον κύριο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Περικλή Μίτκα, τον κύριο Αντιπρίτανη Λαόπουλο, τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του κ. Κιτήρουγλου, τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας του κ. Βαβελίδη και επειδή έχουμε μια καθυστέρηση όπως είπα πιο μπροστά, θα καλούσα τον κύριο Πρίτανη να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητριών και φοιτητών. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω σε μια ακόμη πολύ σημαντική δραστηριότητα των μελών του Πανεπιστημίου μας. Το Αριστοτέλειο εξακολουθεί με όσα μέσα διαθέτει και κυρίως με το ζήλο και τις προσπάθειες των μελών του να διατηρεί τη δημιουργικότητά του και να ενισχύει τη σύνδεσή του με την κοινωνία και τις πόλεις αλλά και τις ευρύτερες περιοχές. Στη σημερινή πολύ σημαντική ημερίδα το Τμήμα Γεωλογίας θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και την εκμετάλλευση των υδρογονατράχων στη χώρα μας αλλά και στην Κύπρο. Προφανώς δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να διαπιστώσεις ότι πολύ πρόσφατα ξεκίνησε στην χώρα μας πιο συστηματική προσπάθεια σε σχέση με το παρελθόν. Προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η φύση πρίγκισε το υπέδαφός μας με υδρογονάτες. Μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στάδιο που θα έχουμε οικονομικά ωφέλη και θα επιτευχθεί η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της εθνικής μας οικονομίας, θα πρέπει να εξεταστούν σε βάθος τεχνικές, γεωπολιτικές, διπλωματικές, οικονομικές, ακόμη και ιστορικές παράμετροι μέσα σε ένα κλιματικό περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο και απειλητικό. Αδιαφυσβήτητα πρόκειται για μια ακόμη κρίσιμη καμπή στην ιστορία της χώρας μας. Ο τρόπος που θα διαχειριστούμε τα πολύπλοκα αυτά θέματα θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα της ελληνικής οικονομικής επιτυχίας αλλά και του γεωπολιτικού μας ρόλου. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η προσέγγιση της προοπτικής εκμετάλλευσης των υδρογονατράχων απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα και σωστό σχεδιασμό. Έτσι ώστε να έχουμε καθημερινά σταθερά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση προς τα εμπρός. Το πανεπιστήμιο μας δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχο. Όλες αυτές οι δραστηριότητες επηρεάζουν και την εκπαίδευση των νέων Ελλήνων επιστημών. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ικανών στελεχών που θα βοηθήσουν στο μέλλον με τη τεχνογνωσία και την εμπειρία που θα αποκτήσουν. Πολύ πρόσφατα ήμουν στο Ισραήλ, όπου και εκεί ξεκινά παρόμοια δραστηριότητα. Και μιλώντας με πανεπιστήμια και πολυτεχνία της χώρας αυτής, διαπίστωσα ότι και αυτοί βρέθηκαν ανέτοιμοι γιατί δεν είχαν ποτέ φυσικούς πόρους, δεν είχαν ποτέ υδρογονάνθρακες μέχρι τώρα και επομένως τα πανεπιστήμια τους δεν είχαν αντίστοιχα προγράμματα και δεν είχαν προετοιμαστεί με τους κατάλληλους επιστήμονες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον στην κατεύθυνση της έρευνας και της ανάπτυξης των υδρογονάνθρακων. Η δημιουργία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου, το Τμήμα Γεωλογίας ιδιαίτερα, ενός διδρυματικού διατηρηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων».
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν οι νέοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σε όλο το φάσμα της αναζήτησης, της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογόνων ανθράκων σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια. Όπως πολύ καλά νομίζω γνωρίζετε, η Σχολή Μεταλλεολόγων Μηχανικών του MEP, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δήμου Κρητίου. Παρακολουθούμε στενά ως Βρετανία την πρόοδο αυτού του διαδηματικού προγράμματος. Υποστηρίζουμε την προσπάθεια όσων εμπλέκονται σε αυτό. Ευχαριστούμε τους προτεργάτες, με προεξάρχοντα τον κύριο Γεωργακόπουλο, και ελπίζουμε ότι θα είμαστε ικανοί να στεκόμαστε πάντα αρρωγοί σε οτιδήποτε ζητηθεί στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων μας. Αξίζει ίσως να αναφερθεί για να γνωρίζουν όλοι πόσο σημαντική δουλειά γίνεται σε αυτό το μεταπτυχιακό, ότι εγκρίθηκε από την εταιρεία Schlumberger η χορηγία 5 εξειδικευμένων λογισμικών συνολικής αξίας πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια. Με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τον πετρελαϊκό αυτό πολωσό για την εμπιστοσύνη του στο συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα και στο Αριστοτέλειο γενικότερα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των μεταπτυχιακών φοιτητών μας. Συγχαίρω για άλλη μια φορά το Τμήμα Γεωλογίας για τη σημερινή του πρωτοβουλία και για όλες τις προσπάθειες. Είναι ένα από τα εξαιρετικά τμήματα του Αριστοτελείου. Ελπίζω και εύχομαι να μην χάσουμε ποτέ τη διάθεση και το κουράγιο για να συνεχίζουμε και να προσφέρουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σας.